Υπουργέ, πραγματικά ήταν για εσάς τιμητικό ότι βάλετε την υπογραφή σε αυτό το μεγάλο έργο. Προσωπικά θέλω να σας εξομολογηθώ ότι η σημερινή ημέρα είναι μία από τις πλέον σημαντικές και για μένα, αλλά και για το Δήμο μας, και αυτό γιατί σήμερα, μετά από αναμονή και κολλησιεργίες πολλών ετών, γίνεται ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα για την επανεκκίνηση της λειτουργίας των Ολυμπιακών Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Παιανίας ή αλλιώς των σπιτιών του Βόλεϊ και του Στίβου. Να υπενθυμίσω ότι το κλειστό στάδιο του Στίβου είναι το μοναδικό κλειστό Στίβου στην Αττική και ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα. Ενώ το γήπεδο Βόλεϊ διαθέτει ξενώνες που φιλοξενεί και την εθνική μας ομάδα αλλά και διάφορες άλλες ομάδες για την προετοιμασία εν ώψη των όποιων είτε εθνικών είτε διεθνών διοργανώσεων. Δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου που βρισκόμαστε σήμερα εδώ επιτέλους για ένα πολύ καλό νέο. Η περιοχή της Παιανίας είχε συνηθίσει να ακούει μόνο δυσάρεστα νέα και να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία σε ό,τι αφορά ειδικά το αθλητικό της υπόβαθρο. Σήμερα όμως, σύσσωμες οι αθλητικές και αυτοδιοικητικές δυνάμεις, όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι για να ξαναδώσουμε ζωή σε δύο εμβληματικές εγκαταστάσεις για τον ελληνικό αθλητισμό. Το Υφυπουργείο Αθλητισμού, πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, διοικήσεις και στελέχη της αθλητικής οικογένειας. Θα αναστήσουμε τις δύο ρημαγμένες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, το σπίτι του κλειστού Στίβου αλλά και του Βόλεϊ, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως κόρυν οφθαλμού από οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου. Πρόκειται για δύο εγκαταστάσεις που είπε νωρίτερα, όπως είπε νωρίτερα και ο Δήμαρχος, που κατασκευάστηκαν εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004 σε μια έκταση περίπου 110 στρεμμάτων και συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της Ευρώπης. Η συμβολή του και σε αυτή την περίπτωση, πάντα με την προσπάθεια που έκανε ο Δήμαρχος, ο βουλευτής και εμείς όλοι, σήμερα να μπορέσει να έχει εκτελεστεί μια ολοκληρωμένη μελέτη, στην οποία πλέον μας λύνει τα χέρια να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Καλές γιορτές με υγεία, να φύγει η πανδημία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία στους νέους μας να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, που δεν είναι τίποτα άλλο, να κερδίσουν τη ζωή τους και να βοηθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε την επανεκκίνηση της χώρας μας. Ο προϋπολογισμός μελετούντος στο καταλληλότερο. Ναι, εδώ το λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σύντομα να έχουμε χρόνο δημοπράτησης του έργου, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Να είστε καλά. Καλή γιορτές.